Η Ραψάνη βρίσκεται φρονιασμένη στους πρόποδες του ψηλότερου βουνού της Ελλάδος, τον Όλυμπο, σε υψόμετρο 500 μέτρων. Το όνομά της προέρχεται από τις Ραψάνες, τους χιστόλιθους δηλαδή, που παρατηρούνται σε όλη τη γύρω περιοχή. Μετά τον 16ο αιώνα, η Ραψάνη και η Κρανιά ήταν τα σημαντικότερα κεφαλοχώρια του Κάτω Ολύμπου και παρουσίασαν σημαντική οικονομική δραστηριότητα που βασιζόταν στην παραγωγή και το εμπόριο υφασμάτων. Η ευημερία αυτή συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Μετά την κατοχή από τους Γερμανούς, ο εμφύλιος πόλεμος σημάδεψε και τραυμάτισε όλα τα χωριά της περιοχής. Οι κοινωνίες διχάστηκαν και τα χωριά ερήμωσαν με τη φυγή των κατοίκων στις πόλεις και κυρίως στη Λάρισα. Τα παλιά πέτρινα σπίτια έμειναν στη θέση τους όταν οι άνθρωποι που τα κατοικούσαν αναγκάστηκαν να φύγουν στις πόλεις και να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Στα απομεινάρια αυτά διατηρούνται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των πέτρινων κατασκευών που έφτιαχναν άνθρωποι με λαϊκή σοφία, οι οποίοι δεν ήξεραν να γράφουν ούτε το όνομά τους, αλλά λειτουργούσαν και δημιουργούσαν με το υγιές ένστικτο ότι πρέπει να εναρμονίζονται με τη φύση και να εκφράζονται με πίστη στην αλήθεια. Από τη δεκαετία του 80, όταν βελτιώθηκαν οι οικονομικές συνθήκες, άρχισε πάλι η επιστροφή στις πατρικές αιστείες. Τα πατρικά σπίτια άρχισαν να επιδιορθώνονται, οι οικισμοί να αναδιοργανώνονται, αλλά όλα γίνονταν στο πνεύμα του νέου τρόπου ζωής, δηλαδή της πόλης. Ευτυχώς, μετά από χρόνια, σήμερα, οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί τι συνέβη και περισσότερο σοφοί πια προσπαθούν να αποκαταστήσουν και να προστατεύσουν την ανάπτυξη στο φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον, διατηρώντας όσα στοιχεία απέμειναν από την παραδοσιακή πολεοδομική οργάνωση και αρχιτεκτονική. Η ομίχλη σκεπάζει με ένα διάφανο πέπλο τις καταπράσινες πλαγιές. Ο περίπατος στα δρομάκια του οικισμού χαρίζει γοητευτικές εικόνες της Ραψάνης μέσα από την ομίχλη του φθινοπόρου και είναι μια ευκαιρία για τη γνωριμία της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού. Η κεντρική πλατεία με το πλακόστρωτο και τα παραδοσιακά καφενεία είναι ένα μεγάλο μπαλκόνι με απέραντη θέα προς την Ελλάδα των Τεμπών μέχρι τη θάλασσα του Αιγαίου. Φθινοπορεινή εικόνα της πλατείας. Οι άνθρωποι λείπουν, αλλά τα πεσμένα από τα δέντρα φύλλα διακοσμούν το χώρο, δημιουργώντας μια γοητευτική ρομαντική ατμόσφαιρα. Οι καρέκλες δεν έφυγαν, απλά ξεκουράζονται για λίγο, ώσπου νέοι επισκέπτες, αγνώντας τη φθινοπορεινή ψύχρα, τις χρειαστούν. Με τη μια πέτρα πλάι στην άλλη και ακολουθώντας τις απότομες κλίσεις του εδάφους, οι άνθρωποι δημιούργησαν στις απότομες πλαγιές τα πέτρινα σκαλοπάτια που τους βοηθούσαν στην επικοινωνία και τη μετάβαση σε όλα τα σημεία του αμφιθεατρικού οικισμού τους.
Οι βρύσες που υπάρχουν σε πολλά σημεία του οικισμού στολίζουν τον οικισμό και σηματοδοτούν την αντίστοιχη γειτονιά. Μικρά πλατώματα με μεγέθη ανθρώπινης κλίμακας είναι σοφά ενταγμένα στον πολεοδομικό ιστό, έχοντας απαραίτητο συμπλήρωμα βρύσες και αιωνόβια πλατάνια. Το μνημείο για τα θύματα της γερμανοϊταλικής κατοχής. Πέτρινη μαντρότυχη, πέτρινα τα σκαλοπάτια που απλώνουν τα πλοκάμια τους σε όλο τον οικισμό. Πέτρινες και υβρίσες που φέρνουν τα κρύα και γάργαρα νερά από τις κορυφές του Ολύμπου. Το πλακόστρωτο των δρόμων ακολουθεί τις κλίσεις του εδάφους, δημιουργώντας σκαλοπάτια όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι πλάκες και οι πέτρες παρακολουθούν την μορφολογία του και συμπληρώνουν την ιστορία του οικισμού. Οι πέτρες στηβάζονται η μία πάνω στην άλλη και δημιουργούν τα χαμηλά ή τα ψηλότερα πεζούλια σε μια πλαγιά για να δημιουργήσουν τον καλλιεργήσιμο χώρο στην αυλή του σπιτιού. Παλιά, όλες οι γειτονιές επικοινωνούσαν μεταξύ τους με καλντερίμια. Σήμερα, στους περισσότερους δρόμους που είχαν καλτερίμια, στρώθηκε τσιμέντο για να διευκολύνεται η κίνηση των αυτοκινήτων. Τα καλτερίμια σκεπάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν με σχιστόπλακες. Τα σπίτια όλα είναι ορθογόνια παραλληλόγραμμα και έχουν κοινό χαρακτηριστικό τη δίρυχτη, τρίρυχτη ή τετράρυχτη στέγη που σκεπάζεται από κεραμίδια. Σε όλα σχεδόν τα παλιά σπίτια, αλλά και σε αρκετά καινούρια, υπάρχουν στην αυλή φούρνοι για το ψήσιμο του ψωμιού. Οι καμινάδες των τζακιών, απλές, αλλά όχι όλες ίδιες, αποτελούν τη φυσική απόλυξη του σπιτιού. Τα σπίτια που κτίστηκαν από το πλεώνασμα των κερδών του εμπορίου των βιοτεχνικών προϊόντων είναι πιο μεγάλα από τα συνήθεια αγροτικά που εξυπηρετούσαν μόνο τη στέγαση και τις ανάγκες των καλλιεργειών. Η διάδοση της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής κατά τον 19ο αιώνα στις πόλεις επηρέασε και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικό στοιχείο σε πολλά σπίτια του οικισμού είναι το μπαλκόνι που φέρει αετοματική επίστεψη και έντονο αλλά διακριτικό χρωματισμό. Το μπαλκόνι αντικατέστησε την παραδοσιακή μορφή του χαγιατιού, του ημιπέθριου δηλαδή χώρου που για αιώνες προσέφερε σκιά, δροσιά και προστασία από τη βροχή αφού ανταποκρίνεται στο κλίμα των περισσότερων περιοχών της χώρας.
Ο χώρος της αυλής είναι αυστηρά ιδιωτικός και χωρίζεται από τον δρόμο με υψηλό μανδρότυχο όπου δεσπόζει μια στεγασμένη δίφυλη ξύλινη πόρτα που αποτελεί ένα έντονα διακριτό τμήμα του περιβόλου. Το καφενείο Μύτια, ένα νέο κτίσμα κτισμένο με παραδοσιακά υλικά. Το μικρό πέτρινο θέατρο του Μύτια, όπου διοργανώνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, μουσικές εκδηλώσεις και άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα. Τα καμπαναριά ξεπροβάλλουν σε όλα τα σημεία του οικισμού, αφού αρκετές είναι οι εκκλησίες που είναι διασκορπισμένες μέσα στον οικισμό. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου είναι τρίκλητη βασιλική, η οποία ανακαινίστηκε σύμφωνα με επιγραφή το 1830 μετά από πυρκαγιά. Ο Νάρθηκας στη νότια πλευρά κατασκευάστηκε λίγο αργότερα το 1864, σύμφωνα επίσης με τη σωζόμενη επιγραφή. Στην αυλή της εκκλησίας βρίσκεται η πρωτομή του συγγραφέα Καραγάτση, ο οποίος παραθέριζε εδώ για αρκετά χρόνια. Στην αυλή της εκκλησίας αυτής, κάτω από το νήσιο των Δέντρων, ο Καραγάτσης έγραψε αρκετά από τα έργα του. Η Μονή των Αγίων Θεοδόρων, όπως φαίνεται από μακριά. Η Μονή βρίσκεται μέσα στο ομώνυμο δάσος, 3 χιλιόμετρα από τη Ραψάνη. Το Καθολικό, που σύμφωνα με επιγραφή ανεγέρθηκε το 1778, είναι μονόκλητος σταυροειδής εγγεγραμμένος σταυρός με πλάγιους χορούς, όπως ονομάζονται οι πλάγιες κόγχες. Σκεπάζεται με χαμηλό τρούλο και στο εσωτερικό του ναού διασώζεται το τέμπλο του 13ου αιώνα. Ο ναός είναι κατάγραφος με αξιόλογες τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, σύγχρονες των Μονών των Μετεώρων. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα από τη μαγευτική αυτή περιοχή. Η ομίχλη άρχισε να γίνεται απαιτητική για τον δρόμο. Το ταξίδι της επιστροφής πρέπει να ξεκινήσει.